Στο πλαίσιο του Welcome, ο Δήμος Κομωτινή η Αντιδημαρχία Τουρισμού, η ΔΕΚΕΠΑΚ, το Κέντρο Νεολαία και Εθελοντισμού Εξάγωνο του Δήμου Κομωτινή και το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Κομωτινή πραγματοποιούν το Welcome Εθελοντισμό στην Κυριακή 9 Οκτωβρίου και ώρα 12 με 5 το απόγευμα στο Πάρκο τη Αγία Παρασκευή. Στο πλαίσιο του Welcome Εθελοντισμό, το πιο ζωντανό κύτταρο τη πόλη μα, η δραστήρια και πάνω από 30 εθελοντικέ οργανώσει, σύλλογοι, ΜΚΟ και φορεί θα σας περιμένουν με σκοπό να παρουσιάσουν τις δράσεις τους και τους στόχους των δραστηριοτήτων τους. Στου σταθμού ενημέρωση και μέσα από εκθέσει, δραστηριότητε και διαδραστικέ δράσει θα γνωρίσετε και θα καταλάβετε καλύτερα τον λόγο τη ύπαρξή του. Στο Welcome Εθελοντισμό θα συμμετέχουν το Κέντρο Νεολαία και Εθελοντισμού Εξάγωνο του Δημού Κομωτινή, το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Κομωτινή, η Κοινότητα Νέων Κομωτινή, η Οργάνωση Νέων System NG, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Eurodesk, Europe Direct Ανατολική Μακεδονία και Τράκη, Πολίτηξη Σοσιαλιστή Κομοτινή, Δομή Συμβουλευτική και Προσβασιμότητα, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκη, η Σχολή Επιστήμη Φυσική Αγωγή και Αθλητισμού σε ΦΑΔ Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκη και ο Σύλλογο Ατόμων με κινητικά προβλήματα και φίλοι περπατώ, ο Αθλητικό Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Ηρόδικο, το Κέντρο Στήριξη Παιδιού και Οικογένεια Κομοτινή Παιδικά Χωριά ΣΟΣ, οι ΕΜΟΔΟΤΕΣ. Το Σωματείο Εθελοντών Εμοδοτών Ροδόπη Άγιο Θεόδωρη, ο Σύλλογο Μέριμνα Αμαία Νοητική Στέρηση του Νομού Ροδόπη, ο Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το Περιφερειακό Τμήμα Κομοτινή, η Ελληνική Ομάδα Διάσωση Ροδόπη, ο Σύλλογο Καρκινοπαθών και Φίλων Δύναμη Ψυχή, το Κεθεάκι Βοτό, Κέντρο Πρόληψη των Εξαρτήσεων και Προαγωγή τη Ψυχοκοινωνική Υγεία τη Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπη Ορφαία, οι Σπόριδε Ροδόπη, η Περιβαλλοντική Οργάνωση Grow to Be, η Οικολογική Ομάδα Ροδόπης, Follow Green, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικών Ρολομιλωτών, Κομωτινής, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άλμα Λίμπρε, Σύλλογος Ευρυτών του Νομού Ροδόπης, ο Σύλλογος Κρητών του Νομού Ροδόπης, ο Ψιλωρίτης, η Στέγη Πολιτισμού Παράδοση και Λεωγραφίας Φιλοτέχνες.